Από πού έρχεται το φως σπίτι μας? Γεια σου, σ' αρέσει το δωμάτιό μου? Πι, πάλι έχεις ανάψει όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Κλείσε κάτι, παιδάκι μου. Δεν χρειάζεται να είναι όλα αυτά σε λειτουργία. Θα πέσει η ασφάλεια. Ωχ, είχε δίκιο η μαμά μου. Πάλι ξεχάστηκα. Πού να είναι ο φακός? Πρέπει να ανεβάσω την ασφάλεια. Ας κλείσω τώρα το air condition και την τηλεόραση. Αλήθεια, παιδιά, έχετε να ρωτηθεί ποτέ πώς φτάνει το ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι μας? Ο ηλεκτρισμός που κάνει τα φώτα στο σπίτι μας να ανάβουν και την τηλεόρασή μας να παίζει παράγεται στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εκεί υπάρχουν τεράστιες ηλεκτρικές γεννήτριες οι οποίες μετατρέπουν τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική. Μηχανική ενέργεια μπορούμε να πάρουμε με διάφορους τρόπους. Ο πιο συνηθισμένος είναι η καύση φυσικών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο, το κάρβουνο ή το φυσικό αέριο. Από τη θερμότητα που παράγεται, ζεσταίνεται νερό και δημιουργείται ατμός, ο οποίος κινεί μια τουρμπίνα. Η τουρμπίνα μπορεί να κινηθεί και με άλλους τρόπους. Ένας είναι το τρεχούμενο νερό. Ένας άλλος είναι η δύναμη του ανέμου. Ακόμα και η πυρηνική ενέργεια μπορεί να κινεί στην τουρμπίνα. Η πολύ ψηλή θερμότητα που παράγεται από τη διάσπαση των ατόμων ουρανίου μετατρέπει νερό σε ατμό που τελικά κινεί την τουρμπίνα. Η τουρμπίνα με τη σειρά της κινεί τη γεννήτρια και αυτή δημιουργεί το ηλεκτρικό ρεύμα που φτάνει στα σπίτια μας. Το ρεύμα αυτό λέγεται εναλλασσόμενο. Χρησιμοποιούμε το εναλλασσόμενο ρεύμα γιατί μπορούμε εύκολα να αυξήσουμε ή να μειώσουμε την τάση του. Το εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρεται σε μετασχηματιστές, οι οποίοι αυξάνουν την τάση του έτσι ώστε να μπορεί να ταξιδέψει μεγάλες αποστάσεις χωρίς να χαθεί στο δρόμο. Τα μακριά καλώδια που βλέπεις καμιά φορά στην ύπαιθρο μεταφέρουν αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης. Πριν μπει στο σπίτι μας το ρεύμα υψηλής τάσης, περνάει από έναν άλλο μετασχηματιστή, ο οποίος μειώνει την τάση του. Έτσι, είναι ασφαλές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις ηλεκτρικές μας συσκευές. Τώρα μπορείς να καταλάβεις γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα είναι τόσο πολύτιμο. Εμείς μπορεί απλά να πατάμε το διακόπτη και να ανάβει το φως, αλλά για να γίνει αυτό απαιτείται πολύ μεγάλη διαδικασία. Το μεγαλύτερο κακό όμως είναι ότι ξοδεύουμε μεγάλες ποσότητες πηγών ενέργειας. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα εκμεταλλευτεί τη δύναμη του κινούμενου νερού ή τη δύναμη του ανέμου σε τέτοιο βαθμό, ώστε να έχουμε ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλό κόστος. Για την ώρα βασιζόμαστε σε φυσικά καύσιμα όπως το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, τα οποία δεν ανανεώνονται με τον ίδιο ρυθμό με τον οποίο τα ξοδεύουμε, ενώ ταυτόχρονα μολύνουν πολύ το περιβάλλον μας. Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε άσκοπα ανοιχτά τα φώτα ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές τις οποίες δεν χρησιμοποιούμε. Αν κάνουμε όλη οικονομία στο ρεύμα, το κέρδος μας θα είναι μεγάλο.